Μιλήσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολά από τη Βουλή, όπου ψηφίζουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό αναπτυξιακό νομοσχέδιο που λύνει τα προβλήματα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή, ότι σήμερα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Μειώνει τη γραφειοκρατία, επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναπνεύσουν και να πάει ο τόπος μας μπροστά. Αυτά είναι που χρειάζεται ο ελληνικός λαός και όχι καυγάδες. Κύριε Υπουργέ, ενώ πράγματι ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο για το οποίο άκουσα να λένε καλά λόγια και πολιτικοί σας αντίπαλοι. Άκουσα τον κύριο Δραγασάκη, για παράδειγμα, να λέει καλά λόγια για το, για το νομοσχέδιο αυτό. Σήμερα... Και για μένα προσωπικά και τον ευχαριστώ. Σήμερα... Το θερμόμετρο της πολιτικής σύγκρουσης έφτασε στο κόκκινο. Κατηγορήσατε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πολάκη, για χρηματισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια στοιχεία για αυτές τις κατηγορίες. Κύριε Χατζηνικολάου, αν είχα στοιχεία θα είχα πάει στον εισαγγελέα. Άλλωστε αυτό που είπα σήμερα το έχω πει μέσα στη Βουλή όταν ψηφίζαν τη σχετική τους τροπολογία, την πρώτη στην ιστορία του νεωτέρου ελληνικού κράτους που επέτρεψε αυξήσεις φαρμάκων σε πολυεθνικές εταιρείες. Όταν ο κύριος Τσίπρας προσωπικά και ο κύριος Πολάκης μπορεί να λένε ασταμάτητα τις χειδαιότητές τους, ότι δήθεν δικές μου αποφάσεις ή άλλων ευνόησαν την εταιρεία και άρα είμαστε διεφθαρμένοι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προσπάθησα να τους δείξω ότι θα μπορούσε η κατηγορία να γυρίσει εναντίον τους. Αν είχα περαιτέρω στοιχεία, θα είχα πάει στον εισαγγελέα. Αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι αν επιτρέψουμε τη λάσπη και την χυδαιότητα να μπει στην πολιτική, όπως το κάνει ο Τσίπρας προσωπικά με όλους τους φίλους τα τελευταία διάστημα, αυτό θα επιστρέψει και σε αυτούς. Και το λέω κυρίως, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί άκουσα με έκπληξη και δεν καταδικάστηκα από κανένα στην Ελλάδα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Κύριο Γιώργο Τσίπρα, να το πω αυτό. Ναι. Τον κύριο Γιώργο Τσίπρα να δηλώνει προχθές στο Sky ότι και αυτοί που αρχιοθετήθηκαν δεν είναι, λέει, αθώοι, απλώς τη γλίτωσαν. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεται ο κύριος Τσίπρας στα αλήθεια να μιλήσουμε σοβαρά και θεσμικά, θα πρέπει ο ίδιος να δώσει το καλό παράδειγμα. Δεν υπάρχει κανένας κατηγορούμενος πολιτικός για την Οβάρτης, πλην δυστυχώς του Ανδρέα Λοβέρδου, για τον οποίο θεωρώ ότι η κατηγορία είναι τελείως έολη και ψεύτικη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και ασφαλώς όσοι αρχιοθετήθηκαν είναι αθώοι, αλλά και εμείς οι δύο που δεν έχουμε αρχιοθετηθεί παραμένουμε αθώοι, όπως και ο Λοβέρδος παραμένει αθώος, γιατί στον δυτικό κόσμο κανένας δεν αποδεικνύει την αθωότητά του, αλλά ένα δικαστήριο την ενοχή κάποιου. Όσο λοιπόν ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει τη χυδαιότητα για την Οβάρτης για να πλήξει την τιμή και την υπόλοιψή μου, θα επαναλαμβάνω. Εάν κρίνουμε τους πολιτικούς αν είναι διεφθαρμένοι ή όχι από το πώς ερμηνεύουμε μία τους απόφαση, σας λέω για να το ξέρετε. Η κυβέρνηση που ωφέλησε τις πολυεθνικές και την Οβάρτης ειδικά περισσότερο πάσης άλλης είναι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα κάθε επιχείρημα που λένε στρέφεται εναντίον τους. Επομένως, για να το συνοψίσω λαϊκά, λέτε ότι τους κάνατε αυτό που σας έκαναν σήμερα. Λέω ότι αν επιμένουν να ρωτάνε τι στοιχεία έχει ο Γεωργιάδης, σε μία δήλωσή μου που ήταν «μπορεί, ίσως δεν γνωρίζω ποιοι», θα μπορούσαν κάλλιστα να βρεθούν οι ίδιοι στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πάντως, και δηλώνω, γιατί θέλω να είναι σαφές, κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνω ότι αυτό το είχα πει στη Βουλή μπροστά τους πέρσι. Στο ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης λέτε ότι μπορεί η Νοβάρτης ή η όποια Νοβάρτης να λαδώνει γιατρούς ή ίσως και πολιτικούς, αλλά κάνει και καλό σε κάποιους ανθρώπους. Σωστά. Το λέτε αυτό. Σωστά. Η ερώτηση δημοσιογράφου... Δεν ήταν λογικό μετά από αυτό να σας ρωτήσουν ποιους εννοείτε? Όχι, δεν ήταν λογικό, διότι η ερώτηση δημοσιογράφου ήταν, την έβαλα ολόκληρη, γιατί εξακολουθούμε να μιλάμε με την Οβάρτης ενώ κατηγορείται για διαφθορά. Και απήντησα για τις αποφάσεις μας και έκλεισα λέγοντας. Άλλωστε, μια εταιρεία όπως η Οβάρτης μπορεί να λαδώνει, μπορεί, δεν ξέρω ποιους, αλλά κάνει και φάρμακα που σώζουν ζωές. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι ως κράτος να μιλάμε και με την Οβάρτης, ασχέτως κατηγοριών. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, επί Τσίπρα που κατηγορούσε την Οβάρτη ότι μας λάδωσε ο ίδιος ο Τσίπρας, δεν μιλούσε η κυβέρνηση του με την Οβάρτης? Ξέρετε ότι το ακριβότερο φάρμακο της Νοβάρτης μπήκε στην ελληνική αγορά επί Ανδρέα Ξανθού, ονομάζεται Χιούριον και έχει 340.000 ευρώ η δόση.
Τι θα πει αυτό? Ότι δεν μιλούσαν λοιπόν με την Οβάρτης, ο Ξανθός, ο Πολάκης και ο Τσίπρας, ενώ την κατηγορούσαν για διαφθορά. Μιλούσανε. Άρα, όταν λέμε πράγματα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να διαστρεβλώνουμε ένα στα λόγια του άλλου. Κλείνω εδώ το θέμα, γιατί είναι κουραστικό, λέγοντας, το σημαντικό για την Ελλάδα δεν είναι αυτό. Το σημαντικό για την Ελλάδα είναι ότι ο τόπος μας φεύγει και πηγαίνει μπροστά. Και θα άξιζε να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή των άρθρων που ψηφίζουμε τώρα στη Βουλή και που θέτουν προθεσμίες στην αρχαιολογία να απαντάει εντός συγκεκριμένων ημερών για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με τις διοκτησίες του. Θέτει προθεσμίες υπηρεσίες για να βγάζουν απαντήσεις για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος στις επενδύσεις του. Θέτει έξω τη γραφειοκρατία και τα πολλά χαρτιά που πάνε τους ανθρώπους σουρές και στέκονται και χάνουν όλες τις ώρες της ζωής τους. Κάνει γρηγορότερες τις εγκρίσεις των αδειών. Αυτό είναι που αφορά τον κάθε Έλληνα πολίτη και όχι αν ο Γεωργιάδης είπε τη λέξη μπορεί σε ένα ντοκιμαντέρ. Πάντως είπατε σήμερα τη λέξη μπορεί για τον πρώην Πρωθυπουργό και τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πολάκη, και ουσιαστικά ρίξατε μια βόμβα στην πολιτική σκηνή. Δυναμητήσατε δηλαδή το ήπιο πολιτικό κλίμα και έρχεται τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση και απαιτεί από τον Πρωθυπουργό να σας θέσει εκτός κυβερνήσεως. Φαντάζομαι μετά την απέτηση του κύριου Τσίπρα θα σπεύσει ο κύριος Μητσοτάκης να με αναδομήσει. Θέλω να πιστέψω, κύριε Χατζηγορά, για να επιστρέψουμε. Ήπιο πολιτικό κλίμα είναι οι χειδεότητες του κύριου Πολάκη χθες στη Βουλή. Αυτό είναι το ήπιο πολιτικό κλίμα. Η λέξη που χρησιμοποίησε εντός του κοινοβουλίου, δεν θέλω να την επαναλάβω. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ποια θεωρώ τη μεγάλη είδηση της ημέρας που δεν έχει παίξει όσο θα έπρεπε. Και έχετε μέρος σε αυτή την είδηση, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρωί ήμουνα στο ραδιοφωνικό σταθμό Real. Μετά όμως από μένα, όπου παίξατε ένα απόσπασμα πριν, βγάλα τον κύριο Κοντονή, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης. Και όταν το ρωτήσατε εσείς, ο Νίκος Χατζηνικολάου, γιατί κύριε Κοντονή κατηγορούν τον κύριο Παπαγγελόπουλο που ήταν αναπληρωτή σας και όχι εσάς, η δήλωση του κυρίου Κοντονή σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν γιατί εγώ επέλεξα να κινούμε θεσμικά. Το ακούσατε? Βεβαίως το άκουσα. Μπράβο. Όταν λοιπόν ο κύριος Κοντονής λέει «εγώ επέλεξα να κινούμε θεσμικά», αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος δηλαδή επέλεξε να μην κινείται θεσμικά? Δεν θα τον ερμηνεύσω εγώ. Τον ερμηνεύω εγώ. Το ότι λοιπόν αυτό το είπε στο ραδιόφωνο ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και τον αναπληρωτή του, ότι κινεί το μη θεσμικά σε αντίθεση με αυτόν, δεν απασχολεί τον κύριο Τσίπρα και τα μέλη της προκαταρτικής. Σας λέω λοιπόν, για να κλείσουμε την υπόθεση Νοβάρτης, ο ελληνικός λαός λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Περισσότερο αφορά εμένα, με ταλαιπωρεί η κυρία του Λουπάκη τόσο καιρό χωρίς να παίρνει μία απόφαση και γιατί τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, να το κάνει παρά ο ελληνικός λαός. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχω καμία λογική εξήγηση πλέον. Έχει ξεπεράσει κάθε λογικό όριο. Είμαι πραγματικά ένα βήμα πριν να προσπαθήσω δικαστικά να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου. Θεωρώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να ελεγχόμαστε, ναι, αλλά έχουμε και εμείς δικαιώματα, δεν έχει μόνο η εισαγγελία. Υπάρχει ένας νόμος που ορίζει ότι η εισαγγελία πρέπει να τελειώσει την έρευνα κατά πολιτικού, την προκαταρτική, εντός 6 μηνών. Είναι ήδη 4 φορές πάνω. Την παρακαλώ πολύ κοσμίως, δεν υποδεικνύει ότι η απόφαση θα πάρει εκείνη που νομίζει, αλλά να πάρει μία απόφαση, διότι εγώ δεν ανέχομαι άλλο να πλήττει η τιμή και η υπόλοιψή μου. Τώρα, επαναλαμβάνω στο μεγάλο. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω γιατί είμαι πολύ περήφανος για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βουλή. Σήμερα στη Βουλή αλλάζουμε τη ζωή των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα σε 100 μέρες αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε να φέρει ένα διυπουργικό νομοσχέδιο που μπορείτε να ρωτήσετε τους κοινοβουλευτικούς σας συντάκτες, δεν είχε στην πραγματικότητα καμία σοβαρή αντίρρηση από κανένα αντιπολιτευτικό κόμμα πλην του ΚΚΕ που αμφισβήτησε συνολικά το σύστημα, που κάνει τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να ανοίγει χωρίς να χρειάζεται να πάρει 100 χαρτιά άδειες πριν, που δίνει κίνητρα για να πάνε επιχειρήσεις στα βιομηχανικά πάρκα και πηγαίνοντας εκεί να αποκτούν κερδοφορία, που καθιερώνει τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, ώστε σε 2 χρόνια από σήμερα, με το πάτημα ενός κουμπιού, να ξέρεις ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία σε κάθε ιδιοκτησία και να μην ταλαιπωρείσαι στην ουρά σε κάθε υπηρεσία, που ορίζει το πλαίσιο των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που φτιάχνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων που ταλαιπωρούνται τόσο πολύ τα παιδιά, και όνου και στη αριθμός άλλα άρθρα που κάνουν τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Υπουργέ, κλείνω και συνοψίζω για το περιστατικό το σημερινό. Επομένως, καταλαβαίνω ότι δεν έχετε κάποια στοιχεία
και ότι αυτό που είπατε για Τσίπρα και Πολάκη ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, μου, να τελειώσω την ερώτηση. Τη δήλωση μου. Ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για, να, δείτε, για να δείξετε ότι ναι, με τον ίδιο τρόπο σας κατηγορούν και αυτοί. Αν δείτε την δήλωσή μου θα το καταλάβετε. Και είναι προφανές από την δήλωσή μου. Παρόλο που, θέλω να το πω για να ακουστεί, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις εδώ, μέσα στη Βουλή των Ελλήνων πέρσι, όταν ψηφίστηκε η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων, εξήγησα στην τότε πολιτική ηγεσία του κυρίου Τσίπρα ότι αυτή η απόφαση είναι το μεγαλύτερο ρουσφέ της πολυεθνικές εταιρείες και άρα και στην Οβάρτης που έχει γίνει ποτέ. Και ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, το φάρμακο είναι ένα δύσκολο πράγμα για τον πολύ κόσμο, πολύ τεχνικά φτιαγμένο, αλλά θέλω να με πιστέψετε γιατί εγώ το ξέρω. Αν με ρωτήσετε στον λόγο της τιμής μου, ποια κυβέρνηση θεωρώ ότι έκανε τα χατήρια της Νοβάρτης στα αλήθεια, είναι η κυβέρνηση του Τσίπρα. Μάλιστα. Τώρα το γιατί, μόνο ο ίδιος το